Από το 1 ευρώ και 12 ή 13 λεπτά το λίτρο που είναι σήμερα το κόστος του, το πετρέλαιο θέρμανσης από 1η Απριλίου του 2023 αναμένεται να αυξηθεί κατά 10 λεπτά και να ξεπεράσει το 1,20 το λίτρο. Η επιβάρυνση των 10 λεπτών έρχεται μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου ότι μειώνει κατά 10 λεπτά την κρατική επιδότηση των 25 λεπτών ανά λίτρο, οπότε την απώλεια αυτή έρχεται να τη σηκώσει ο καταναλωτής. Σήμερα μία μέση τιμή στο Ηράκλειο είναι περίπου στο 1 και 12 με 1 και 13, που σημαίνει ότι αυτό θα έρθουμε να το δούμε 10 λεπτά ακριβότερα, που σημαίνει 1,22, 1,23 από 1η του χρόνου. Η επιβάρυνση των 10 λεπτών ανά λίτρο έχει ημερομηνία έναρξης, καθώς από την πρωτοχρονιά το καπέλο αυτό αναμένεται να προσθεθεί στις τιμές, αν και όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, η εφαρμογή της αύξησης χρονικά θα υλοποιηθεί στο χρόνο που θα τελειώσουν τα αποθέματα στα πρατήρια και πριν γίνει προμήθεια των επόμενων που θα έχουν πάνω τους αυτό το καπέλο των 10 λεπτών. Δεν περιμένουμε 2 του μήνα να το δούμε αυτό, αλλά σταδιακά τα πρατήρια όσο θα αρχίσουν να εφοδιάζονται με καύσιμα, αυτός που θα αγοράσει ακριβότερη τιμή θα πουλήσει για κατ' επέκταση ακριβότερα στους καταναλωτές. Πολλοί καταναλωτές έκαναν μία πρόληψη και εφοδιάστηκαν εγκαίρως και σε μία δελεαστική τιμή, θέλω να πω, καύσιμα. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όπως και να έχει πάντως, οι καιρικές συνθήκες από τη μια βοήθησαν στο να πέσουν τα κόστη για τη θέρμανση, από την άλλη όμως δεν βοήθησαν στο να γίνουν μαζικά παραγγελίες, οι οποίες αν γίνουν μετά την πρωτοχρονιά θα έχουν αυτή την επιβάρυνση. Το σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι και εμείς από την πλευρά μας, παρότι κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, αν πέσει ένας πολύ μεγάλος όγκος παραγγελιών αυτή τη βδομάδα, ενδεχομένως να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε στην ώρα μας. Και έτσι όπως θα θέλαμε τους καταναλωτές. Οπότε, καλό θα είναι από σήμερα να ξεκινήσει ο κόσμος, μέχρι και τέλος του χρόνου όσοι θέλουν να προμηθευτούν, να το κάνουν τώρα και για να εξυπηρετηθούν ομαλά, αλλά και για να προλάβουν τη μειωμένη τιμή. Πάντως, σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, πανελλαδικά οι αιτήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται και έχουν πλέον φτάσει σε 1.170.070 αιτήσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 13 Ιανουαρίου, με την επόμενη πληρωμή επιδομάτων θέρμανσης να έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου. Ήδη πριν τα Χριστούγεννα, περίπου 865.000 δικαιούχοι μοιράστηκαν επιδόματα συνολικού ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας ανάσα στην εορταστική αγορά καυσίμων και όχι μόνο.